Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσθετον και κατεύθυνον τα βήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχάντα της Μήνης ημών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας, των φωτοδίων αρχαγγέλων και πάντων των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Καταρχήν να ευχηθώ σε όλους μας μια καλή και ευλογημένη χρονιά με ηρεμία ψυχής, με δύναμη που εκπηγάζει μόνο από τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας και από τον Πάντιμο Σταυρό Του. Χαρά να έχουμε, γιατί σε λίγες ημέρες, σε λίγες ώρες θα γεννηθεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και θα γεννηθεί όχι μόνον στην Βηθλεέμ, αλλά θα γεννηθεί και μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσει ο Χριστός μας το κουράγιο, την δύναμη και την ανδρεία να συνεχίσουμε να ομολογούμε το όνομά Του, το υπερπάν όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να Τον ομολογούμε με σθένος και καρτερία σωτηρίας της ψυχής μας. Εισερχόμαστε στο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το οποίο λέγεται των κατηχουμένων. Είναι για τους κατηχούμενους όλα αυτά που θα πούμε μέχρι το όσοι πιστοί έτη και έτη του Κυρίου διηθόμεν. Οι κατηχούμενοι τη στιγμή εκείνη ζητείτε από αυτούς να εξέλθουν του χώρου της Εκκλησίας μας, γιατί αν ενθυμίστε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή που κάναμε στο πρώτο μέρος, το Ιερό πρώτα ήταν στο μέσο της Εκκλησίας και μπορούσαν εκεί και οι κατηχούμενοι να δουν το τι γίνεται, και οι κατηχούμενοι δεν είχαν την καθαρότητα ψυχής να αντικρίσουν τον Παράκλητο να κατεβαίνει και να ευλογεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Δεν μπορούσαν να δουν αυτά που ούτε οι άγγελοι, τα σεραφείμ, όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, καλύπτουν τη στιγμή εκείνη στα σάκ των σών, καλύπτουν με τις δύο από τις έξι φτερούγες τους τα μάτια τους, για να μην αντικρίσουν την Αγία Αναφορά. Η ακολουθία λοιπόν των κατηχουμένων, η λειτουργία των κατηχουμένων αρχίζει με τα ειρηνικά. Βέβαια αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το εξηγήσαμε στην προηγούμενη ομιλία μας, αλλά αυτή καθεαυτή η ακολουθία των κατηχουμένων ξεκινάει με τα ειρηνικά, όπως λέγονται. Είναι αιτήσεις, μια σειρά αιτήσεων, οι οποίες σκοπό έχουν να μας προειδεάσουν, να μας προετοιμάσουν για να εισέλθουμε στην Αγία Αναφορά. Και ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνεται μέσα στην καρδιά μας από το Άγιο Πνεύμα? Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αμέσως μετά τι ακούμε? Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Και στο τέλος, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεοκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Οι πρώτες τρεις αιτήσεις έχουν κοινή λέξη μέσα πια: ειρήνη. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Τι σημαίνει του Κυρίου δεηθόμεν? Να προσευχηθούμε όλοι, να παρακαλέσουμε όλοι, να δεηθούμε όλοι στον Κύριο. Αυτά δεν τα λέει ο διάκος ή ο ιερεύς για τον εαυτό του. Καλεί τι? Είναι πληθυντικός του Κυρίου δεηθόμεν. Όλοι μαζί να προσευχηθούμε, όλοι μαζί να συμμετάσχουμε στην προσευχή αυτή. Όχι μόνο οι κατηχούμενοι, όλοι οι πιστοί. Για να παρακολουθήσουμε λοιπόν, να δούμε τώρα εδώ πέρα
Τι σημαίνουν αυτά, αυτές οι τρεις αιτήσεις τουλάχιστον του Κυρίου Δεϊθόμεν. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Να προσευχηθούμε στον Χριστό με ειρήνη. Πόσων ειδών ειρήνη υπάρχουν? Τριών ειδών. Γι' αυτό υπάρχουν και τρεις διαφορετικές αιτήσεις. Η κάθε αίτηση υπογραμμίζει και μία διαφορετική ειρήνη. Ένα είδος ειρήνης. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, αυτό αφορά εμάς, προσωπικά, τον καθένα από εμάς, την προσωπική μας ειρήνη, και θα το αναλύσουμε αυτό. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, είναι άλλη αυτή η ειρήνη που έρχεται από πάνω, από τον ουρανό, σαν δωρεά Θεού. Και υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, το τρίτο είδος της ειρήνης, είναι η επίγεια ειρήνη. Θα τα δούμε αυτά λίγο πιο αναλυτικά. Είχα αναφερθεί και στο παρελθόν σε ένα-δύο κηρύγματα, έτσι σαν μια ένεση, μια προτροπή για σας, όταν εισερχόμαστε μέσα στο ναό, να εισερχόμεθα με ειρήνη. Και είχα εξηγήσει τότε ότι αυτή η ειρήνη για την οποία μιλάμε είναι ατομική ειρήνη, προσωπική μας ειρήνη. Η ειρήνη η εσωτερική μας, ο εσωτερικός μας κόσμος να βρίσκεται σε κατάσταση ειρήνης. Έρχονται πολλοί και μου εξομολογούνται. «Πάτερ μου, ήθελα να κοινωνήσω σήμερα και με έκανε ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, άνω κάτω. Μέσα στο αυτοκίνητο που ερχόμαστε τσακωνόμασταν, φωνάζαμε και άλλοι μου λένε βρίζαμε μέσα στο αυτοκίνητο κλπ. Γιατί? Ακριβώς για να μην έρθουμε μέσα στην εκκλησία με ειρήνη. Πέφτουμε θύματα του διαβόλου, ο οποίος απλώς βάζει μια σπίθα. Τα φταίει όλο ο διάβολος. Δεν τα κάνει όλο ο διάβολος. Ο διάβολος βάζει ένα λογισμό. Ανάβει μια σπίθα. Εμείς παίρνουμε τη σπίθα αυτή και την κάνουμε ολόκληρη φωτιά, ολόκληρο Βεζούβιο. Γιατί? Γιατί είναι ο εγωισμός μας. Γιατί ο άντρας μου να μου πει αυτό το πράγμα? Γιατί η γυναίκα μου να με κρίνει την ώρα που οδηγάω εγώ? Εγώ θα οδηγήσω όπως θέλω εγώ, μα θέλει να οδηγήσει αυτή. Καταλάβατε? Τα παιδιά το πρωί δεν μπορούν να βρουν τα παπούτσια τους να πάμε στην εκκλησία, δεν σηκώνουν από το κρεβάτι τους, μας πάνε τα νεύρα να ξυπνήσουν κλπ. Όλων των ειδών η πόλεμη. Πότε? Την Κυριακή το πρωί. Πού είναι να έρθουμε στην εκκλησία? Για να μην έρθουμε με εσωτερική ειρήνη. Και εδώ είναι που χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να καταλάβουμε την όλη υπόθεση και να προετοιμαζόμαστε κάθε Κυριακή για το τι πρόκειται να μας φέρει ο διάβολος. Να μην πέσουμε θύματά του, να μην γίνουμε γιογιό του, να μας παίζει όπως θέλει αυτός. Μας βάζει το λογισμό, εμείς και το λογισμό να καταπιούμε και τον εγωισμό μας να καταπιούμε και την υπερηφάνεια μας να καταπιούμε για να μην γίνουμε άνω κάτω. Και να εισέλθουμε στην Εκκλησία με ειρήνη. Αυτά είναι τα καθημερινά. Γιατί η ειρήνη μπορεί να μην την έχουμε καθόλου μέσα μας. Μπορεί να μην έχουμε εσωτερική ειρήνη μέσα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εξομολογείται τακτικά και πέφτει σε αμαρτίες, είναι αδύνατον να έχει μέσα του εσωτερική ειρήνη. Φαινομενικά μπορεί να είναι εξαίρετος Κύριος, μια εξαίρετη Κυρία στον κόσμο, να φαίνεται ότι είναι τέλειοι άνθρωποι, ευγενέστατοι, καλοδεχούμενοι κλπ. Μέσα τους όμως δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν ειρήνη. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Κάποτε, χρόνια πίσω, είχε έρθει κάποιος να μου εξομολογηθεί. Ήτανε το Πάσχα, Μέγα Σάββατο, το βράδυ, λίγο πριν την Ανάσταση.
την λειτουργία της Αναστάσεως. Και στην εξομολόγηση πάνω τον ρώτησαν αν έχει στενοχώριες με κάποιον άνθρωπο και αμέσως έγινε μέσα του ένα θηρίο. Αγρίεψε τους συμμορίτες, λέει, από τον εμφύλιο πόλεμο του 40 μετά το δεύτερο παγκόσμιο, δεν μπορώ να τους συγχωρήσω με τίποτα. Μου σκότωσαν τον πατέρα μου, μου σκότωσαν τη μάνα μου. Εκεί πέρα ήμουνα, στο προσκυνητήρι της Παναγίας και εξομολογούσα. Τον θυμάμαι, λες, είναι μπροστά μου τον καημένο. Έγινε θηρίο ανήμερο. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω με τίποτα. Ενώ στην αρχή ήταν μια χαρά. Μόλις του πάντησα, θα λέγει κανείς, τον κάλο, εκεί που πονούσε, το μίσος αυτό που είχε μέσα του, δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Και ό,τι και να του είπα, δεν μπορούσε με καμία δύναμη να ηρεμήσει. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κοινωνήσει. Θα πάρει φωτιά μέσα του. Εάν θα κοινωνούσε εκείνη τη στιγμή, θα γευόταν της κολάσεως, αντί να γευόταν το παραδείσου του Χριστού μας. Άνθρωποι έρχονται και μου εξομολογούνται. Ο αδερφός μου κάτω στην Ελλάδα μου πήρε 10 μέτρα από το χωράφι μου. Και δεν θέλω ούτε να τον ευλέπω, ούτε να του μιλάω. Αυτά είναι καθημερινότητες. Τα ζούμε συνεχώς. Σας τα λέω αλήθεια αυτά. Ο αδερφός να μην μιλάει με αδερφή. Να προσπαθείς να συνθηκολογήσεις μαζί τους και να μην θέλουν να συνθηκολογήσουν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ειρήνη μέσα τους. Δεν μπορούν, αισθάνονται μέσα τους πολλοί ότι δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία επειδή είναι τόσο αμαρτωλοί που ο Θεός δεν θα τους συγχωρήσει. Σας το είπα και άλλη φορά αυτό. Το οποίο είναι τεράστια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ο Θεός ότι δεν συγχωρεί ο Θεός. Ο Θεός συγχωρεί τα πάντα. Ο άνθρωπος δεν θέλει να ταπεινώσει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό. Ο άνθρωπος δεν θέλει να συγχωρήσει τον αδελφό του. Το μεγαλύτερο παράδειγμά μας, ο ίδιος ο Χριστός. Την ειρήνη που είχε ο Χριστός μέσα του πάνω στο Σταυρό, πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν πάνω στον ίδιο το Σταυρό, σφαδάζοντας από τους πόνους ο Κύριος και αιμορραγώντας προς τον θάνατο, λέγει, Πάτερ, λέει, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Σε απόλυτη ειρήνη μέσα του. Απόλυτη ειρήνη μέσα του, ο Χριστός μας. Θεός, ναι, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος μας έδωσε το παράδειγμα. Πώς πρέπει να αισθανόμαστε. Και όταν ερχόμαστε εμείς για να προσευχηθούμε στο Χριστό να έρθει να γεννηθεί μέσα μας, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα ορισμένο ποσοστό αυτής της ειρήνης. Πρέπει να εισερχόμαστε μέσα μας όχι με πνευματικές και με βιωτικές μέρημνες. Πώς θα πληρώσω τα μπίλια μου, το αφεντικό μου με κάνει άνω κάτω, η αφεντικιά μου είναι έτσι, καταλάβατε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Και πρέπει να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Από βραδείς προετοιμαζόμαστε. Διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Διαβάζουμε το απόδειπνο. Ηρεμούμε. Παίρνουμε την δύναμη από τον Χριστό. Μας επισκιάζει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να μπορέσουμε κι εμείς να εισέλθουμε με την ανάλογη ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Να μπορέσουμε να προσευχηθούμε όχι με τον θυμό που έχουμε εναντίον κάποιου ανθρώπου μέσα μας, αλλά νιώθοντας αγάπη, νιώθοντας ευσπλαχνία, νιώθοντας ικτυρμούς μέσα μας. Πρώτα και πρώτα για τον ίδιο τον εαυτό μας, για τις αμαρτίες μας και δεύτερον για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έρχονται στην Εκκλησία. Είναι μακριά από το Θεό. Δεν θέλουν να εξομολογηθούν. Δεν θέλουν να έχουν σχέση με το Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι, δεν είναι σε θέση να έρθουν στην Εκκλησία. Είναι ασθενείς και θέλουν να βρίσκονται τα Χριστούγεννα στη Θεία Λειτουργία. Είναι πολύ γεροντάκια, είναι 80-90 χρονών και δεν μπορούν να έρθουν τα ξημερώματα στη Θεία Λειτουργία. Για αυτούς τους ανθρώπους
να πονάμε. Ο πόνος, η ευσπλαχνία, φέρνει μέσα στον άνθρωπο ειρήνη. Φέρνει μέσα στον άνθρωπο εσωτερική γαλήνη. Η μελέτη της Αγίας Γραφής φέρνει στον άνθρωπο εσωτερική γαλήνη. Η προσευχή στον Χριστό με δάκρυα, και ας μην είναι δάκρυα των οφθαλμών, ας είναι δάκρυα ψυχής. Φέρνει στον άνθρωπο εσωτερική γαλήνη, γιατί τον επισκιάζει τον άνθρωπο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την ώρα που ο άνθρωπος προσεύχεται, είτε μέσα στην εκκλησία, είτε στο σπίτι του, στο ιδιαίτερό του, έρχεται ο φύλακας άγγελός του και τον επικαλύπτει. Αυτά εμείς δεν τα βλέπουμε. Δεν μπορούμε να τα νιώσουμε. Και βέβαια υπάρχει και ο πόλεμος στη στιγμή εκείνη. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα μου έρθουν οι λογισμοί ότι χρωστάω να πληρώσω το ηλεκτρικό, δεν έχω χρήματα να πληρώσω το νίκη μου, όλων των ειδών λογισμοί, ξέρω εγώ, για να διαταράξουν αυτή την ηρεμία, την ειρήνη της ψυχής. Στο πού μαθαίνουμε σιγά σιγά να αποκτάμε αυτή την ειρήνη? Στο σπίτι μας, με την προσευχή μας, με τη μελέτη. Σιγά σιγά μαθαίνουμε να συγκεντρώνουμε το μυαλό μας στην προσευχή. Όταν ξυπνάει ο άνθρωπος 2-3 ώρα μεσάνυχτα και κάνει προσευχή γονατιστός, όλοι οι άγγελοι έρχονται και τον σκεπάζουν, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος αυτό να προσευχηθεί έστω αυτά τα 5 λεπτά. Και μετά σπάει στο κρεβάτι του να κοιμηθεί, δεν πειράζει. Να παρακαλέσει αυτά τα 2-3 πράγματα που θα παρακαλέσει τον Χριστό. Έρχεται η ηρεμία μέσα στον άνθρωπο. Και αυτή την ηρεμία αρχίζει και τη νιώθει σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια. Τη νιώθει βασική ανάγκη μέσα του, όπως είναι ο αέρας που αναπνέουμε, το φαγητό που τρώμε, είναι και η ειρήνη αυτή είναι έχει μέσα του άνθρωπος. Και όταν έρχεται στην εκκλησία, δεν βλέπει να ζηλεύει την άλλη γιατί φοράει καλύτερο φόρεμα ή κρατάει καλύτερη ή πιο ακριβή τσάντα από αυτήν ή φοράει ακριβό παπούτσι. Ή μπαίνει μέσα ο άλλος και τέλος πάντων έρχονται όλων των ειδών λογισμοί μέσα μας. Δεν αποκτάται έτσι η ειρήνη. Η ειρήνη αποκτάται όταν ο άνθρωπος βάζει το κεφάλι κάτω από το κομποσκινάκι, ακούει τους ψαλμούς, τις ψαλμωδίες των ιεροψαλτών, ακούει τα κηρύγματα, συμμετάσχει και όπου δεν συμμετάσχει έχει το κομποσκινάκι του και προσεύχεται. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στον όρθρο και ακούει το δοξαστικό, ακριβώς πριν τη δοξολογία, ακούει το δοξαστικό και καταλαβαίνει απίστευτα πράγματα μπαίνουν μέσα στο μυαλό του ανθρώπου όταν ακούει το δοξαστικό ο άνθρωπος. Το τι του αποκαλύπτει μέσα συνεχώς ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να είναι μέσα στην Εκκλησία, επιζητά να είναι μέσα στην Εκκλησία, έρχεται και παρακαλά ανεβαίνοντας στα σκαλιά, Χριστέ μου, βοήθησέ με σήμερα να ζήσω τη λειτουργία όπως εσύ θες. Το έχετε πει ποτέ αυτό? Να ανεβείτε τα σκαλιά και να πείτε, Χριστέ μου, βοήθα με σήμερα να ζήσω τη λειτουργία όπως εσύ θες να τη ζήσω, όχι όπως εγώ. Και να δείτε πώς θα καταλάβετε τη Θεία Λειτουργία και τι θα πάρετε μέσα από τη Θεία Λειτουργία και πώς θα βγείτε έξω από την Εκκλησία με μια χαρά μέσα σας που δεν θα ξέρετε πώς να την περιγράψετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος να έρχεται με προσμονή μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι λοιπόν είναι η ειρήνη. Και όχι να βαριέται ο άνθρωπος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι να μπαίνει μέσα και να περιμένει πότε θα φύγει. Θα περάσει η ώρα για να σηκωθεί να φύγει, να πάει στη θάλασσα, ξέρω εγώ, ή να πάει στο γήπεδο, να πάει να δει τον αγώνα στο σπίτι, τον ποδοσφαιρικό, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Έτσι δεν έρχεται ειρήνη στον άνθρωπο μέσα. Ένας ιερεύς ηλικίας περίπου 35 με 40 ετών, ιερεύς, ήταν αμελής στα καθηκοντά του και στα πρωινά και στα βραδινά και προπαντός στη Θεία Λειτουργία. Άρχισε έτσι σιγά σιγά να ξεπέφτει ψυχικά. Μια φορά στη Θεία Λειτουργία στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων άρχισε την ώρα που ευλογούσε τον Άρτο και τον Ίνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
άρχισε να χασμουριέται. Σταμάτησε τις ευχές και χασμουριόταν. Τότε δέχτηκε ένα ράπισμα, ένα σκαμπύλι, δυνατό στο πρόσωπο, ο θόρυβος του οποίου ακούστηκε στο μικρό εκκλησίασμα που υπήρχε μέσα. Όλοι άκουσαν το σκαμπύλι. Συγχρόνως όμως, ακούστηκε και μια φωνή αυστηρή να του λέει, «Ε, φτάνει πια, όλο θα κοιμάσαι?» Φρόντισε την αιμορραγία της ψυχής σου να την σταματήσεις. Για φανταστείτε, και το άκουσαν όλοι αυτό μέσα. Ρεζίλι έγινε. Αλλά τι να το κάνεις το ρεζίλι ότι έγινε στον κόσμο όταν είχε γίνει ρεζίλι στον ίδιο τον Θεό? Τον κόσμο θα σκεφτόμαστε ή τον Θεό? Το μάγουλό του ήταν κόκκινο, κατακόκκινο για ημέρες. Δεν έφευγε από εκεί, για να θυμάται. Με φανερές τις δαχτυλιές πάνω. Η λέξη αιμορραγία του έφερνε συχνά στο νου και στην καρδιά του την αιμορροούσα γυναίκα, την Αγία Βερονίκη. Και από τότε κάθε μέρα διάβαζε το αντίστοιχο Ευαγγελικό χωρίο. Απέκτησε τον ίδιο φόβο όπως η αιμορροούσα, η οποία τρέμοντας ακούμπησε το χέρι της στην άκρη του χιτόνος του Κυρίου και παραχρήμα έστει ρίσεις του αίματος αυτής. Αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία της. Λειτουργούσε πλέον ο ιερεύς εκείνος σαν να ήταν η τελευταία του Θεία Λειτουργία. Κάθε φορά που λειτουργούσε, έτρεμε. Έτσι είναι ο Χριστός μας. Έτσι είναι ο Χριστός μας. Η απάντηση ποια είναι? Του Κυρίου Δεϊθόμεν. Να προσευχηθούμε. Και τι απαντούν απ' έξω οι ιεροψάλτες? Κύριε Λέησον. Το Κύριε Λέησον. Παλιά το έλεγε σύσσωμος ο λαός, το Κύριε Λέησον. Τρανταζόταν η εκκλησία, τρανταζόταν ο οίκος, το σπίτι εκεί που γινόταν η Θεία Λειτουργία. Το Κύριε Λέησον. Όλοι μαζί φώναζαν Κύριε Λέησον. Για φανταστείτε, να υπάρχουν μέσα σε ένα μικρό σπίτι, ξέρω εγώ, 50-60 άτομα και να φωνάξουν όλοι μαζί Κύριε Λέησον. Πού να δεις τους δαίμονες να εξαφανίζονται από εκεί μέσα σαν πύραυλοι? Πού να πατήσουν εκεί μέσα? Μπορούνε? Έτσι γίνεται το σπίτι ένα μικρό κάστρο πνευματικό. Το Κύριε Λέησον. Είναι η πιο μικρή προσευχή του ανθρώπου. Το Κύριε Λέησον. Είναι προσευχή. Είναι αίτηση στο Χριστό. Ελέησέ με. Κύριε, ελέησέ με. Το Κύριε Λέησον στην Εκκλησία είναι για όλους μας. Και ατομικό και συλλογικό. Κύριε Ελέησον. Εδώ θα λέγαμε Κύριε Ελέησον εμάς. Δεν χρειάζεται. Δεν το ξέρει ο Χριστός. Κύριε Ελέησον, φτάνει. Να το λέμε συνέχεια όμως μέσα μας. Και στο κομποσκήνι, Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον με. Και Κύριε Ελέησον, φτάνει. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, Ελέησον με τον αμαρτωλό, τον βλάσιμο, τον πόρνο, τον αγρίκο, τον θυμώδη, οτιδήποτε. Το ίδιο πράγμα είναι να πούμε και Κύριε Ελέησον. Πολύ απλό. Κύριε Ελέησον. Ζητάμε όλο το έλεος του Θεού. Όλο το φάσμα του ελέους του Θεού το ζητάμε σε αυτές τις δύο λέξεις. Όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος τις ζητάμε σε αυτές τις δύο λέξεις. Κύριε Ελέησον. Ό,τι πιο δυνατό μπορεί να βγει μέσα από την ψυχή μας είναι αυτό το πράγμα. Το Κύριε Ελέησον. Τα υπόλοιπα απλώς ομορφαίνουν την προσευχή. Τα πλούσια, τα λόγια αγγίζουν περισσότερο την καρδιά μας. Αλλά όλα ξεκινάνε από το Κύριε Ελέησον. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπει μέσα στην μετάνοια αν δεν μπορεί να πει το Κύριε Ελέησον. Οι δαίμονες δεν μπορούν να πούν το Κύριε Ελέησον, γι' αυτό και δεν μετανοούν. Ή αν θέλετε δεν μετανοούν, γι' αυτό και δεν μπορούν να πούν το Κύριε Ελέησον. Είναι το ένα και το αυτό. Όταν εμείς λέμε το Κύριε Ελέησον και το αισθανόμαστε, όχι με τα χείλη, να το αισθανθούμε το Κύριε Ελέησον με τον Τρισάθλιο, όταν το λέμε αυτό μέσα μας, έχει αρχίσει ήδη η πορεία της μετανοίας μας. Έχει αρχίσει ήδη η κάθαρση της ψυχής μας. Και εμείς μην το καταλαβαίνουμε, μην το ζούμε. Το ζούμε αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε αίσθηση.
Και καλά κάνουμε να μην έχουμε αίσθηση της μετανοίας μας, γιατί αν νομίζουμε ότι μετανοήσαμε αλίμονό μας, θα μας φάει υπερηφάνεια. Γι' αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός να καταλαβαίνουμε τη μετανοία μας, το βαθμό μετανοίας μας. Πόσοι και πόσοι γέροντες έλεγαν, «Κύριε, άφησέ με να ζήσω λίγο καιρό ακόμα, να βάλω αρχή μετανοίας». Άνθρωποι ήταν πνευματικά, έκαναν θαύματα. Λειτουργούσαν στον αέρα. Προσεύχονταν και ήταν πάνω από το έδαφος. Και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει λίγο ακόμα χρόνο, μπας και βάλουν αρχή μετανοίας. Εμείς τότε τι να πούμε. Υπήρχαν δύο χριστιανοί στα χρόνια των διωγμών, οι οποίοι είχαν μια διαφορά μεταξύ τους. Είχαν διαπληκτιστεί, είχαν φιλονικήσει και δεν μιλούσε ο ένας τον άλλον. Μιλώντας για ειρήνη, ο ένας λέγονταν Νικηφόρος και ο άλλος Σαπρίκιος. Ο Σαπρίκιος μάλιστα ήταν και ιερεύς. Φανταστείτε τώρα ιερεύς και να έχει γίνει μαλλιά κουβάρια με κάποιον και να μην μιλάνε ο ένας με τον άλλον. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν, μετά από μια καταγγελία, πιάνουν το Σαπρίκιο μαζί με άλλους χριστιανούς και τον κλείνουν φυλακή. Το μαθαίνει ο Νικηφόρος, τρέχει στην φυλακή, πέφτει γονατιστός έξω από τα σίδερα της φυλακής και λέει: «Σαπρίκιε, συγχώρεσέ με. Αυτή την ώρα που πλησιάζει το μαρτύριο, συγχώρεσέ με». Ο ιερεύς, ο Σαπρίκιος: «Όχι, δεν σε συγχωρώ». Επεμβαίνουν οι άλλοι συναθλητές του στο μαρτύριο και του λένε: «Σαπρίκιε, συγχώρεσέ τον». «Όχι, μου έκανε τόσο μεγάλο κακό που δεν τον συγχωρώ». Έρχεται η ώρα, μαζεύουν τους μάρτυρες και τους πηγαίνουν σιδηροδέσμιους στον τόπο του μαρτυρίου. Από πίσω ο Νικηφόρος. Δεν φοβόταν, είχε θάρρος μέσα του. «Σαπρίκιε, συγχώρεσέ με». «Τίποτα, ο Σαπρίκιος, δεν σε συγχωρώ». Και ήταν και ρεύσε. Τότε συνέβη κάτι φοβερό. Όταν έπεσαν τα πρώτα κεφάλια κάτω από τα σπαθιά των δημίων, γιατί ήταν αρκετοί οι μάρτυρες που πήγαν, τους είχαν πιάσει όλους να τους αποκεφαλίσουν. Και ήρθε η σειρά του να ομολογήσει τον Χριστό για τελευταία φορά και να αποκεφαλιστεί. Ο Σαπρίκιος χάνει το θάρρος του και αρνείται τον Χριστό. Τον εγκαταλείπει η Θεία Χάρις. Φοβήθηκε τον θάνατο. Μας θυμίζει τίποτα αυτό, τις σημερινές ημέρες? Τον φόβο που έχει βασιλέψει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όχι για τον Χριστό, όχι για να γίνουμε μάρτυρες, αλλά τέλος πάντων, ας μην πω τίποτα. Δεν το λέω, κοιτάξτε, δεν το λέω εγωιστικά, ούτε περήφανα. Η ασθένεια είναι ασθένεια. Οποιαδήποτε ασθένεια είναι ασθένεια. Είτε κοροναϊός είναι, είτε πνευμονία είναι, είτε καρκίνος είναι, είτε νεφρά είναι, είτε οτιδήποτε είναι ασθένεια. Και αν ο άνθρωπος είναι να πεθάνει από την ασθένεια, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να είναι ευλογημένο, να μας δώσει το κουράγιο και τη δύναμη να αντέξουμε το μαρτύριο. Τίποτα παραπάνω. Όχι όμως φόβο. Αυτό δεν είναι το θέλημα. Ξέρετε, οι πατέρες, ξέρετε τι λένε? Το πιο βαθύτερο μέρος μετά τους δαίμονες, μετά τον σατανά, το πιο βαθύτερο μέρος της κολάσεως, για ποιους έχει φυλαχτεί, ξέρετε? Για τους δειλούς. Όχι αυτούς που αρνήθηκαν τον Χριστό. Για τους δειλούς. Αυτοί που τον αρνήθηκαν τον Χριστό από φόβο. Τέλος πάντων. Τον εγκαταλείπει η Θεία Χάρις, διότι μέσα στην καρδιά του δεν κυριάρχησε η αγάπη, η συγγνώμη, η συγχωρητικότητα. Ο Νικηφόρος, που βλέπει τον Σαπρίκιο να αρνείται τον Χριστό, τρέχει και παίρνει τη θέση του. Ομολογεί, μαρτυρεί, αποκεφαλίζεται και γίνεται Άγιος Μάρτης της Εκκλησίας μας. Σας θυμίζει τους 40 μάρτυρες στη λίμνη της Σεβαστίας, όταν ο ένας δεν άντεξε και βγήκε έξω να ζεσταθεί και μόλις έφτασε στη φωτιά έπεσε νεκρός από την αλλαγή της θερμοκρασίας, και ένας από τους στρατιώτες πέταξε τα στρατιωτικά του και έτρεξε μέσα στη λίμνη να πεθάνει, βλέποντας το στεφάνι να κατεβαίνει. Το θυμόσαστε? 39 στεφάνια είχαν κεφάλια. Το ένα κατέβαινε και δεν υπήρχε κεφάλια από κάτω, και έτρεξε αυτός και το πήρε τον στέφανο. Ο 40ος Μάρτης. Οι 40 μάρτυρες
σε λίμνη της Ευαστίας. Τους γιορτάζουμε πάντοτε μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Γι' αυτό λοιπόν, για να υπάρχει μέσα μας η ειρήνη, πρέπει να υπάρχει, να είναι μαλακιά η καρδιά μας. Δεν πρέπει να έχουμε σκληρότητα, δεν πρέπει να έχουμε πορωμένη καρδιά, δεν πρέπει να έχουμε ασυγχωρησία, αλλά να έχουμε ευσπλαχνία, να έχουμε εκτριμμούς, να έχουμε αγάπη. Αυτή η αγάπη του Χριστού φέρνει την ηρεμία στον άνθρωπο, φέρνει τη γαλήνη στον άνθρωπο, φέρνει τη συγχωρητικότητα στον άνθρωπο, φέρνει τη συγκατάβαση στον άνθρωπο, φέρνει τη μετάνοια, φέρνει την ταπείνωση στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος γίνεται κατοικητήριο της χάριτος του Θεού. Όποιος όμως δεν έχει ειρήνη μέσα του, δεν επιζητεί την ειρήνη μέσα του, αυτή που μπορεί να την βρει εδώ μέσα στο ναό ή στην προσευχή του την προσωπική, στην πραγματικότητα δεν θέλει τον ίδιο το Θεό. Στην πραγματικότητα μέσα του, όταν δεν θέλει ο άνθρωπος να συγχωρέσει, είναι εχθρός του Θεού. Είτε το δέχεται, είτε δεν το δέχεται. Είτε το καταλαβαίνει, είτε δεν το καταλαβαίνει. Όταν ο Χριστός πάνω στο Σταυρό συγχωρεί αυτούς που τον σταυρώνουν και εμείς δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον που μας πήρε ένα μέτρο γης, ένα μέτρο χωράφι, ή μας πήρε το διαμέρισμα που μας άφησε η θιά μας και το πήρε αυτός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι κατοικητήριο της χάριτος του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει ειρήνη μέσα του. Θα πεθάνει με αυτό τον καημό, με αυτή την ασυγχωρησία, με αυτή την σκληρότητα. Και δυστυχώς στον Άδη ουκέ στη μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια στον Άδη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος η πορωμένη καρδιά να μετανοήσει. Ο ίδιος ο Ιούδας δεν μετανόησε, μεταμελήθηκε. Στενοχωρέθηκε, δεν μπόρεσε να μετανοήσει. Ήταν πορωμένος τελείως από το χρήμα. Στενοχωρήθηκε για αυτό που έκανε, αλλά δεν μπορούσε να πει «συγχώρεσέ με». Δεν μπορούσε να βγει από το στόμα του αυτό το «Κύριε, ελέησόν με». Δεν μπορούσε να το πει το «Κύριε, ελέησόν». Είναι φοβερή αυτή η μικρή προσευχή. Είναι απίστευτα πανέμορφη. Όταν ο άνθρωπος με όλη του τη δύναμη, με όλο το βάθος της καρδιάς του πει αυτό το «Κύριε, ελέησόν με» και το πιστέψει αυτό το πράγμα, γίνει μέσα του βάλσαμο η προσευχή αυτή, έχει αρχίσει να υπάρχει άλλος κόσμος μέσα στον άνθρωπο αυτόν. Όταν ο άνθρωπος καταφέρει να το πιστέψει αυτό το «Κύριε, ελέησον», ότι ο Χριστός θα τον ελεήσει. Και πώς Χριστός ελεεί? Τι, δεν μας κάνει πλούσιους? Δεν μας δίνει απολαύσεις σε αυτή τη ζωή? Ο Θεός ελεεί με τι? Με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, σοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, διάκρισης, κάθαρσης καρδίας, κατάνοιξη ψυχής. Πώς ο άνθρωπος θα έρθει σε κατάνοιξη μέσα στη Θεία Λειτουργία όταν δεν έχει μέσα του ειρήνη? Όταν δεν μπορεί να συγχωρήσει τον αδελφό του? Όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και είμαστε άνω κάτω? Πώς, αν θυμόσαστε, τα πιο πολλά θαύματα που έκανε ο Χριστός μας, τα οποία είναι μέσα στο Ευαγγέλιο, πώς πλησίαζαν τον Κύριο? «Ελέησόν με Ιε Δαβίδ, η θυγάτερ μου κακός δαιμονίζεται». Τι φώναζαν οι λεπροί? Και η Ιησού... Ξέχασα τώρα πώς... «Ελέησον ημάς». Του φώναζαν τον Χριστό όλοι να τους ελεήσει. «Ελέησον, ελέησον», ο τυφλός, ο παράλυτος. «Ελέησον, όλοι ελέησον». Ακόμη και εμείς σήμερα έξω. Και ο Χριστός βέβαια όλους αυτούς τους ελεούσε. Πρώτα θεράπευε την ψυχή τους και μετά θεράπευε το κορμί τους.
Πρώτα τους θεράπευε πνευματικά και μετά τους θεράπευε σωματικά. Και τι τους έλεγε? Η πίστη σου σε σωκέσε. Η πίστη σου. Γιατί αυτό το κυριελέησον δεν ήταν με τα χίλια. Το πίστευαν, το ζητούσαν με όλη τους την καρδιά. Και τους έλεγε ο Χριστός, αυτή η πίστη που έχεις μέσα σου, αυτή σε ελέησε. Τι είπε στη Χαναναία? Ελέησε, λέει την κόρη μου, λέει, δεν μπορείς, λέει, να πάρεις, λέει, τον άρτο, λέει, από τα παιδιά, λέει, για να το πετάξεις, λέει, στα σκυλάκια, στα κενάρια. Και τι του λέει η Χαναναία? Ναι, κύριε, λέει, έχεις δίκιο, λέει, αλλά και τα σκυλάκια, λέει, τρώνε, λέει, από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Ένα ψίχουλο θέλω κι εγώ, του έλεγε με λίγα λόγια. Όγινε, λέει, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σύ ως θέλεις. Και η άθη η θυγάτερη αυτής από τις ώρες εκείνης. Από τη στιγμή εκείνη είχε γίνει καλά η κόρη της. Και αυτή ήταν, ας ήταν μακριά μίλια. Αυτό το κυριλέησον. Κάποτε μια ψυχή μου διηγήθηκε αυτό που της συνέβη κατά τη διάρκεια νυχτερινής προσευχής, λέει ο πατρίς Στέφανος. Προσεύχεται με κομποσκήνη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ιησού μου, έλεος. Έκανε αυτή την προσευχή μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τέσσερες ώρες. Πολύ προσευχή. Σκυμμένη, βυθισμένη μέσα στον χώρο της καρδιάς της. Κάποια στιγμή μέσα στην ησυχία και σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ορίσει η ψυχή, εμφανίστηκε μπροστά της στην προσευχομένη αυτή ψυχή, την ευρισκομένη εν εκστάση, ο διάβολος ολόκληρος. Ο διάβολος έπεσε στα γόνατα και της είπε, «Σε παρακαλώ», για φανταστείτε, ο διάβολος να πέσει στα γόνατά του και να λέει στην ψυχή αυτή, «Σε παρακαλώ». Ο διάβολος που είναι ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, των δειλών και των ολιγοπίστων, ο διάβολος να γονατίζει και να παρακαλεί. Ποιος έχει γεμίσει τις καρδιές των ανθρώπων με φόβο σήμερα? Ποιος? Ο κοροναϊός? Ο διάβολος? Ο διάβολος. Πιο πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιακές προσβολές. Πιο πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνους κάθε χρόνο. Πιο πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από οτιδήποτε άλλο εκτός από τη γρήπη. Και έχουν τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος και κλείνοντας τα σπίτια τους, φυλακίζονται οι άνθρωποι στα σπίτια τους, επειδή φοβόνται. Δεν το λέω να το πάρουμε ψήφιστα, για όνομα του Θεού. Ασθένεια είναι. Αλλά βρε παιδιά, δεν τρομοκρατηθούμε. Απεθαίνουμε από το φόβο μας και από τον καημό μας. Απεθαίνουμε από καρδιακή προσβολή δηλαδή, ή από να μαραζώσουμε από το φόβο για να μην αρρωστήσουμε. Καλύτερα να αρρωστήσω 10 φορές. Παρά να μαραζώσω. Σε παρακαλώ, της είπε της ψυχής αυτής, μη λες αυτό το όνομα. Σε παρακαλώ, μη το λες. Μη το λες αυτό το όνομα του Χριστού, δηλαδή. Δεν μπορούσε να πει ο Χριστός. Μανώλη τον λέει. Ούτε Εμμανουήλ δεν μπορεί να πει. Του Χριστού δηλαδή, και εγώ θα σου χαρίσω όλο τον κόσμο. Για φανταστείτε. Της είπε, μη προσκυνάς το όνομα του Κυρίου και εγώ θα σου χαρίσω όλον τον κόσμο. Θα σου δώσω όση δόξα θέλεις, εξουσία και δύναμη. Και επειδή επρόκειτο για νεαρό άτομο, πρόσθεσε, και έρωτες πολλοί θα σέρνονται στα πόδια σου, μόνο μη λες αυτό το όνομα. Φανταστείτε τώρα ο άνθρωπος αυτός στην προσευχή, λέγοντας συνεχώς το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, με το κομποσκήνι, σε τι κατάσταση, 4 ώρες προσευχή με το κομποσκήνι, σε τι κατάσταση πνευματική είχε φτάσει. Με το Κύριε Λέησον, λοιπόν, πρώτον μας δείχνει ότι η ιερουργία γίνεται όχι μόνο από τον ιερέα λειτουργό, αλλά από την υποχρεωτική παρουσία των πιστών. Δεύτερον, με τις δύο αυτές λέξεις, λέει ο πατήρ Στέφανος, με το Κύριε Λέησον ομολογούμε ότι όσα αγαθά μας χρειάζονται, ουράνια και επίγεια, τα παίρνουμε δωρεάν από τον Θεό. Μας ελεεί ο Θεός με αυτά, όχι μόνο με υλικά πράγματα, κυρίως με πνευματικά πράγματα. Και τρίτον, ότι για να σωθούμε υπάρχει ανάγκη από το Θείον Έλεος. Χωρίς το Έλεος του Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Και γι' αυτό βέβαια τόσο πολύ θέλει ο Θεός να μας ελεήσει, που ήρθε ο ίδιος, πήρε τη σάρκα μας
και την εσταύρωση για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Το Κύριε Λέησον, λοιπόν. Η δεύτερη αίτηση είναι υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Άλλη ειρήνη που υπάρχει μέσα μας, την οποία μπορούμε εμείς να τη δημιουργήσουμε βέβαια με τη χάρη του Θεού, αλλά είναι εσωτερική μέσα μας. Άλλη είναι η ειρήνη που έρχεται από πάνω, από τον ουρανό. Όπως έλεγε, είπε σήμερα ένας από τους ύμνους, όπως λέει, Κύριε, λέει, αναισθήθηκες, λέει, από τον τάφο, έτσι και φανερώθηκες μπροστά στους μαθητές σου. Το έλεγε σήμερα. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Όπως λέει, αναισθήθηκες, λέει, από τον τάφο, έτσι, λέει, φανερώθηκες εν μέσω των μαθητών σου και τους έδωσες την ειρήνη σου. Άλλη ειρήνη που υπάρχει μέσα μας, ανθρωπίνος, άλλη ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του Χριστού γεννά την εσωτερική μας την ειρήνη. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός μας στους Αποστόλους, ειρήνη μην, την εμήν ειρήνη δίδομη. Σας δίνω, λέει, την δικιά μου την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη, την επουράνια ειρήνη, την θεϊκή ειρήνη, η οποία γεννά μέσα μας την ανθρώπινη γαλήνη που νιώθουμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, τη ζητάμε αυτή την ειρήνη, γιατί όταν θα κατοικήσει μέσα μας αυτή η χάρις, ο άνθρωπος πλέον έχει αρχίσει και βγαίνει τελείως έξω από τον κόσμο. Δεν ζητάει τα του κόσμου. Ζητάει συνεχώς τον Θεό περισσότερο και περισσότερο. Αναπτύσσεται μέσα του ο θείος έρωτας. Και ο άνθρωπος επιζητεί τον Θεό και ασκέγεται ο κόσμος όλος. Όλος ο κόσμος να καίγεται, ο άνθρωπος ζητάει τον Θεό. Αυτή την ειρήνη την ζητάμε μέσα, είναι η δεύτερη αίτησή μας. Αρχίζουμε με το να λέμε να μπούμε μέσα με ειρήνη ψυχής, αλλά όταν μπούμε εδώ μέσα, πλέον ζητάμε την άνωθεν ειρήνη. Να κατέβει η ειρήνη του Χριστού από πάνω μέσα μας. Να κατοικήσει μέσα μας. Το ζητάμε αυτό έντονα. Το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε. Το ζητάμε ή δεν το ζητάμε. Το ζούμε ή δεν το ζούμε. Αυτό έλεγα σήμερα στα παιδιά μέσα στο ιερό. Κάθε στιγμή που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία είναι δώρο από το Θεό για μας. Έγινε. Είδατε, όταν η Εκκλησία ήταν κλειστή. 2000 χρόνια η Εκκλησία ποτέ δεν είχε κλείσει. Έκλεισαν τις Εκκλησίες και μας βλέπατε από το διαδίκτυο. Στην Ελλάδα ούτε Χριστούγεννα κάνανε. Ούτε φώτα θα κάνανε, ούτε τίποτα. Τόσο πολλή αμαρτία έχει πέσει στην πατρίδα. Όχι ότι δεν είμαστε καλύτερα. Μην νομίζουμε. Τέλος πάντων. Αυτή την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη, να την ζητάμε επίμονα. Να ζητάμε, όπως πάει το μικρό παιδάκι στη μάνα του, στον πατέρα του και ζητάει το παιχνίδι και του ζαλίζει τα αυτιά του πατέρα της μάνας και του ζητάει «Please, please, please, please». Έτσι θέλει και ο Θεός από μας. Επίμονα να ζητάμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, ιδιαίτερα την ειρήνη του Χριστού. Γιατί αυτή η ειρήνη του Χριστού, τι επιφέρει. Το λέμε ακριβώς μετά. Επέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Η ειρήνη αυτή του Χριστού φέρνει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος γίνεται κατοικητήριο της χάρητος του Θεού. Μπαίνει ο ίδιος ο Χριστός μέσα του και τον ειρηνεύει τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να μην σωθεί. Όταν ζήσει το Χριστό μέσα του. Το λέγει ξεκάθαρα ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος. Εάν, λέει, αδελφοί, λέει, είτε σε αυτή τη ζωή, είτε στην άλλη ζωή, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, αν δεν δούμε την χάρη του Θεού, αν δεν αντικρίσουμε την άκτιστη ενέργεια, το άκτιστο φως του Χριστού μας, δηλαδή αν δεν αντικρίσουμε τον ίδιο τον Χριστό, αν δεν είμαστε σε θέση να τον αντικρίσουμε, παράδεισο δεν έχουμε. Και αυτό είναι πολύ απλό, είναι πολύ λογικό.
Εάν δεν θέλουμε να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, πώς θα ζήσουμε μέσα στον Χριστό? Αιώνια, έξω από τον χρόνο. Πρέπει να ζητάμε επίμονα αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό όταν οι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία αργά, όταν οι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία μετά το πιστεύω ή και πριν το πιστεύω ακόμα και έχει χάσει ο άνθρωπος τις αιτήσεις αυτές, δεν τις έχει ζήσει, δεν τις έχει ακούσει, πώς θα τις καταλάβει? Πώς θα καταλάβει ότι η άνωθεν ειρήνη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, επιφέρει την σωτηρία των ψυχών ημών? Αφού δεν το ακούμε καν, δεν είμαστε καν στην Εκκλησία να το ακούσουμε. Πώς θα το ζητήσουμε του Κυρίου Δεϊθόμενου? Δεν το ζητάμε. Αφού δεν είμαστε εδώ πέρα, πώς θα το ζητήσουμε? Τι, θα το ζητήσει ο παπάς για μας? Αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Είναι αίτηση βασικότατη, είναι πιο βασική από τον ίδιο τον αέρα που αναπνέουμε. Να κατέβει ο Χριστός, προσευχόμαστε να κατέβει ο Χριστός μέσα στην ψυχή μας, να νιώσουμε την ειρήνη Του, αυτή την ειρήνη που είχε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό και συγχωρούσε όλο τον κόσμο και τους σταυρωτάς Του, για να επέλθει και η σωτηρία της ψυχής μας. Αλλιώς δεν έρχεται η σωτηρία της ψυχής μας. Το να πηγαίνουμε στην Εκκλησία λίγο πριν το Πάτερ ημών, να ανάβουμε ένα κεράκι, να παίρνουμε το αντίδωρό μας, να ακούμε τον λόγο του Ιερός και να κοινωνάμε 3-4 φορές τον χρόνο, δεν είναι αυτό σωτηρία ψυχής. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να σωθεί έτσι. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει μπει στα βαθιά μέσα στο νόημα της σωτηρίας της ψυχής, να ζητάει τον Χριστό με όλη του τη δύναμη. Τον ζητάει επιφανειακά. Και όταν ο άνθρωπος ζητάει τον Χριστό επιφανειακά, δεν μπορεί να απολαύσει τον Χριστό αιώνια. Είναι δύσκολο. Πρέπει να μπει μέσα στο Χριστό ο άνθρωπος για να μπει ο Χριστός μέσα του. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Πρέπει να τον ζητάμε τον Χριστό με όλη μας την δύναμη για να μπει ο Χριστός μέσα μας. Γιατί με το ζόρι δεν έρχεται. Ούτε να τον κοροϊδέψαμε μπορούμε. Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν τον κοροϊδεύουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον εξαπατήσουμε τον Θεό. Πρέπει να ζητάμε λοιπόν αυτή την άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία μας επίμονα, καθημερινά. Να τον παρακαλάμε τον Χριστό με όλη μας την δύναμη, να το πιστεύουμε, ώστε αυτή η πίστη μας να μας σώσει, όπως όλα τα θαύματα του Χριστού μας. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ απαραίτητο ο άνθρωπος να έρχεται νωρίς στη Θεία Λειτουργία. Να βρίσκεται εδώ, όχι, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, όχι πριν τη δοξολογία, να βρίσκεται πριν το πρώτο Ευαγγέλιο, να προσκυνήσει το Χριστό την ώρα που βγαίνει ο Χριστός έξω, να τον προσκυνήσει το Χριστό, να του ζητήσει τη στιγμή εκείνη που τον προσκυνάει, με όλη του την καρδιά να του ζητήσει μία χάρη, μία δωρεά, ό,τι και να είναι αυτό. Είτε είναι κατάνοιξη, είτε είναι ευσπλαχνία, είτε είναι πόνος ψυχής, είτε είναι δάκρυα, ό,τι και να το ζητήσει τη στιγμή εκείνη. Να το ζητήσει μόνο του τη δύναμη. Και αυτό θα το εμπεδώσει περισσότερο όσο περνάει η Θεία Λειτουργία. Τι νομίζετε, θα μας ζητήσουμε κάτι με όλη μας τη δύναμη του Χριστού, δεν θα μας το δώσει? Τσιγκούνης είναι ο Θεός, είναι σαν και εμάς ο Κύριος. Θα μας το δώσει, αρκεί να το ζητάμε με όλη μας την δύναμη, να το πιστεύουμε ότι θα έρθει μέσα στην καρδιά μας. Και τότε έρχεται. Τότε έρχεται. Λέει εδώ σε ένα μέρος ο πατήρ Στέφανος, αν μια οποιαδήποτε, λέει, φυσική ή πυρηνική βιβλική καταστροφή, πού θα επέρθει στον κόσμο? Μας το έχουν πει αυτό όλοι οι πατέρες και από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Δανιήλ και από τον προφήτη Ιερεμία. Εάν αυτή η φυσική ή η πυρηνική βιβλική καταστροφή που παρακαλέσει ερείπια, τότε τι θα μείνει? Θα μείνουν δύο πράγματα, λέει ο πατήρ Στέφανος.
η ψυχή και ο Κύριος. Όταν αυτά θα γίνουν εδώ πέρα σκόνη όλα, χτίζουν στο Μανχάταν κάθε μέρα. Τα ζω κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Σας το λέω, το κάθε μέρα. Ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Κάθε μέρα. Τα βλέπω και μεγαλώνουν. Λοιπόν, σκόνη θα γίνουν αυτά κάποια μέρα. Σκόνη θα γίνουν. Ο Μακαριότατος μου το εξομολογήθηκε αυτό και σας το έχω πει. Εμείς, λέει, παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα, λέει, τα πληρώνουμε λίγα-λίγα. Εσύ, λέει, θα τα πληρώσετε μια και καλή. Λοιπόν, σκόνη θα γίνουν. Τι θα μείνει? Ψυχή μας. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα. Αφού θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε. Τι να πεθάνουμε τώρα, τι να πεθάνουμε σε 5 χρόνια, τι να πεθάνουμε σε 20, σε 30, σε 50 χρόνια, τι να φτάσουμε 70, τι να φτάσουμε 80, τι να φτάσουμε 90, σιγά τα κάστανα. Και λοιπόν, τι έγινε? Ζήσαμε παραπάνω 10 χρόνια και λοιπόν, Θεό είδαμε? Αυτό είναι το ζήτημα. Θεό ζητήσαμε? Θεό ζήσαμε μέσα μας? Έλεγα σήμερα στα παιδιά στο ιερό, έχουν τη μεγαλύτερη ευλογία, τη μεγαλύτερη τιμή από όλες τις τιμές όλων των ανθρώπων. Το να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται μέσα στο ιερό και να υπηρετούν τον Θεό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Τι να γίνουν βασιλιάδες, τι να γίνουν πρόεδροι, τι να γίνουν αστροναύτες, τι να γίνουν στρατηγοί. Όλα αυτά είναι τίποτα. Μία φορά να μπει ο άνθρωπος μέσα στο ιερό να υπηρετήσει τον Θεό είναι η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να έχει σε όλη τη ζωή. Μία φορά να μπει μόνο. Όχι κάθε Κυριακή που έρχονται μέσα τα ιερόπαιδες. Μία φορά να μπει ο άνθρωπος να υπηρετήσει τον Θεό ετιμήθηκε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τι να τα κάνουμε τώρα όλα αυτά? Όλα χτίζουν, πλουτίζουν οι άνθρωποι, πλουτίζουν, ξαναπλουτίζουν, υπερπλουτίζουν, πίνουν το αίμα του κόσμου και άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Υπάρχει λογική σε αυτό? Όχι. Υπάρχει Θεός, βεβαίως. Υπάρχει Θεός και κάποια στιγμή όλοι θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα μας. Γι' αυτό λοιπόν να μην τόσο πολύ περικλείουμε την ψυχή μας και τη σκέψη μας και τη ζωή μας ολόκληρη γύρω από τα επίγεια. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φορέσουμε, τι οροφή θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Αυτά είναι παρεμφερή, είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα, τεταρτεύοντα. Η μεγαλύτερη σημασία έχει είναι τι σχέση έχουμε αναπτύξει με τον Θεό τον ίδιο. Τον ζητάμε με όλη μας τη δύναμη. Και να φτάσουμε, έχουμε ακόμα 10 λεπτά περίπου, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Άλλη ειρήνη αυτή. Άλλη εσωτερική μας ειρήνη, άλλη ειρήνη του Θεού που έρχεται και μας ευλογεί ο ιερεύς με το ειρήνη πάση και μας δίνει την ειρήνη του Χριστού, Ιησούς Χριστός, είμαστε ευλογεί ο Δεσπότης με τον Σταυρό που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή είναι η άνωθεν ειρήνη και τη στέλνει ο ιερεύς, ο Δεσπότης, κατευθείαν στο λαό. Και έχουμε και μια τρίτη ειρήνη υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Γιατί να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο? Για να μπορούμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία μας. Να μπορούμε άνετα να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να είναι ανοιχτή η εκκλησία μας, να μην υπάρχει πόλεμος, να μπορούμε να πάμε να προσευχηθούμε, να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η εγκόσμια ειρήνη είναι αναγκαία. Άμα υπάρχει πόλεμος, άμα υπάρχει καταστροφή, πώς θα μπορέσουμε να πάμε στην εκκλησία? Είδατε, μια ασθένεια έρθε τώρα, μια ψευτοασθένεια έρθε τώρα, που δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απλή γρήπη, επιθετική γρήπη. Και πανικοβλήθηκε όλος ο κόσμος, κλείσαν τις εκκλησίες, κλείσαν όλο τον κόσμο στα σπίτια του, τα πάντα όλα. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει να λατρεύσει τον Θεό. Είναι φοβερό. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε την εγκόσμια ειρήνη.
πρωταρχική μας έννοια, γι' αυτό και είναι και τρίτη σε σειρά η εγκόσμια ειρήνη, το κυριότερο απ' όλα είναι να υπάρχει ειρήνη μέσα μας και να ζητάμε την ειρήνη του Θεού να έρθει να κατοικήσει, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός να έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Αλλά είναι και αναγκαίο να έχουμε και την εγκόσμια ειρήνη. Τα κράτη να είναι ήρεμα, ειρηνικών των βασίλειων, λέει ο Μέγας Βασίλειος μέσα στην ακολουθία της Θείας Λειτουργίας κατά το Μέγα Βασίλειο. Να είναι ειρηνικό το, χάρη σε λέει, ειρηνικό το βασίλειο, λέει. Όσο και εμείς να μπορούμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία να προσκυνάμε τον Θεό μας και να συμμετάσχουμε το σώματος και το αίματος αυτού. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ολόκληρου του κόσμου. Δεν λέμε μόνο στην Αμερική να υπάρχει ειρήνη. Ή να υπάρχει σε αυτή τη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, ή στην Αφρική. Ο χριστιανός δεν είναι περιορισμένος στην αγάπη του και στην καρδιά του. Ο χριστιανός είναι απεριόριστος στην αγάπη του και στην καρδιά του. Αγαπάει όλο τον κόσμο. Μπορεί να μην δέχεται αυτά που κάνει ο κόσμος, τις αμαρτίες. Αλλά δεν μισούμε τον κόσμο, αγαπάμε τον κόσμο. Προσευχόμαστε για τον κόσμο. Ραχία, σε κάθε λειτουργία προσευχόμαστε για τον κόσμο. Και σε προσευχή μας την ιδιαίτερη, προσευχόμαστε για τον κόσμο. Όλοι μας πρέπει υποχρεωτικά να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Ο Θεός θέλει πάντα ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν και να γνωρίσουν την πραγματική αλήθεια. Όχι μόνο τους Ορθοδόξους, όχι μόνο τους Έλληνες ή τους Ρώσους ή τους Βούλγαρους ή τους Σέρβους ή τους Ρωμάνους ή τους Κύπριους και ούτω καθεξής. Όλους τους ανθρώπους τους θέλει να σωθούν. Και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Να είναι σταθερές οι Εκκλησίες του Θεού, οι Άγιες Εκκλησίες του Θεού. Δεν είναι όλες οι Εκκλησίες Άγιες. Οι αιρέσεις δεν έχουν αγιότητα. Δεν υπάρχει χάρη στο Αγίου Πνεύματος μέσα στις αιρέσεις. Στις προτεσταντικές συγκεντρώσεις ανθρώπων δεν υπάρχει χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Στους Λατίνους δεν υπάρχει χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Ούτε αγιασμό δεν μπορούν να κάνουν. Αλάτι ρίχνουν μέσα στον αγιασμό να κρατήσει 1-2 μέρες. Αλάτι ρίχνουν μέσα στο νερό τους που έχουν συνήθως εδώ και πέρα και παίρνει ο κόσμος και δίθεν αγιάζονται. Γι' αυτό και δεν δίνουν και το αίμα στον κόσμο. Γιατί ιδιαίτερα την εποχή της Πανούκλας, της Πανόλης, στο Μεσαίωνα, όλοι αρρώστηναν κατά εκατομμύρια. Δεν υπήρχε χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν αίμα, ποτέ δεν ήταν αίμα στους Λατίνους. Τι είναι? Κρασί είναι. Κρασί είναι, γι' αυτό και αρρωσταίνουν. Το λέμε με πόνο καρδιάς, δεν το λέμε τώρα για εγωιστικά, ότι εμείς είμαστε οι μόνοι σωστοί κλπ. Αυτοί πολλές φορές πιστεύουν πολύ περισσότερο από εμάς. Έχουν δυνατότερη πίστη από εμάς. Εμείς που γεννηθήκαμε στην Ορθοδοξία, ίσως να μην έχουμε τόσο πίστη όσο έχουν αυτοί. Αλλά έχουμε όμως και υποχρέωση, γιατί γεννηθήκαμε μέσα στην αλήθεια και είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε την αλήθεια. Και παρακαλούμε τον Χριστό. Όλες οι εκκλησίες του, οι Άγιες Εκκλησίες του, δηλαδή οι κατατόπους εκκλησίες. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εδώ το εκκλησίες εννοεί τις κατατόπους εκκλησίες. Την Ενεμερική Εκκλησία, την Ενελλάδη Εκκλησία, την Ερωσία Εκκλησία, την Ιερουσαλήμ Εκκλησία και ούτω καθεξής, καταλάβατε. Τις κατατόπους εκκλησίες. Να τις κρατάει ευσταθείς ο Θεός, δηλαδή να στέκονται όρθιες πνευματικά, να μην πέσουν στην αίρεση. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ευσταθείας των Αγίων του Θεού, να στέκονται σωστά, να μην πέσουν στην αίρεση, όπως έχουν πέσει όλα τα πατριαρχία τώρα στην αίρεση του οικουμενισμού. Και όλα τα πατριαρχία είναι οικουμενιστικά. Έχουν πέσει στο σκοταδισμό. Και το επιβεβαίωσαν τώρα και στο κολυμπάρι, πριν από 4 χρόνια, αναγνωρίζοντας όλες τις εκκλησίες, όχι τις κατατόπους εκκλησίες, όλες τις δίθεν εκκλησίες, δηλαδή όλες
τις προτεσάντικες, τα congregations των προτεσαντών σαν εκκλησίες του Θεού και όλες αυτές οι εκκλησίες, δηλαδή οι 3.000 διαφορετικές προτεσάντικες συγκεντρώσεις που υπάρχουν κλπ. Κλπ. Κοινότητες, όλοι αυτοί έχουν λέει ένα κομμάτι από την αλήθεια και πρέπει να βάλεις όλους αυτούς μαζί για να αποκτήσεις ολόκληρη την αλήθεια. Άπαγε της βλασφημίας! Άπαγε της βλασφημίας! Τι λέει ο Αποστόλος Ιούδας στην καθολική του επιστολή? Την άπαξ παραδοθήσαν ημίν πίστην. Η πίστη παραδόθηκε σε εσάς μία φορά. Δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να κατεβάζει ο καθένας ό,τι θέλει. Και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είναι πίστη, δεν είναι εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι συναγωγή του Σατανά. Όπως το λέει ο Αποστόλος Παύλος, δεν το λέω εγώ. Ο ίδιος ο Αποστόλος Παύλος το λέει. Τι λέει ο Αποστόλος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, στην Καθολική Επιστολή? Στους αιρετικούς λέει, ούτε χαίρετε να μην τους λέτε, γιατί δεν πρέπει να χαιρώνται. Το χαίρετε είναι ευλογία. Δεν είναι απλός χαιρετισμός. Το χαίρετε, να χαίρεστε. Είναι ευλογία, είναι ευχή. Ούτε λέει να τους λέτε να μην χαίρονται. Ούτε χαίρετε λέει να μην τους λέτε, γιατί δεν πρέπει να χαίρονται. Ευσταθίας των Αγίων του Θεοκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Τι σημαίνει τώρα αυτό το «της των πάντων»? Το ακούμε, αλλά το καταλαβαίνουμε, και της των πάντων ενώσεως. Να ενωθούμε όλοι με τον Χριστό. Η μία είναι η πίστης. Αυτοί που έχουν ξεφύγει από την πίστη, ας επανέλθουν. Αν θέλουν να ενωθούν με τον Χριστό, ας επανέλθουν. Είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους στην προσωπική μας την προσευχή. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε μέσα στην Εκκλησία για όλους τους εκτός Ορθοδοξίας, στα μυστήρια. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν αυτοί στο Άγιο Ποτήριο. Όλες οι μερίδες μπαίνουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Δεν μπορούν αυτοί να συμμετάσχουν των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού μας όταν δεν είναι μέσα στην αλήθεια και βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι. Αλλά αυτό της των πάντων ενώσεως, όλοι οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό, να ενωθούν με τον Χριστό. Είναι προσευχή και ευχή της Εκκλησίας μας. Όλοι μας δηλαδή να πάμε στον Παράδεισο. Αυτό είναι. Να πάμε όλοι στον Παράδεισο. Κανένας δεν μην πάει στην κόλαση. Να ενωθούμε όλοι με τον Χριστό. Αλλά παρεμφερές και αυτοί που έχουν ξεφύγει από το μαντρί του Χριστού να ξαναγυρίσουν στο μαντρί του Χριστού ώστε να μπορούν να ενωθούν και αυτοί με τον Χριστό. Το καταλάβαμε. Αυτό είναι τεράστια ευχή της Εκκλησίας, της των πάντων ενώσεως. Είναι τεράστια Εκκλησία. Τι λέμε πιο αργότερα, θα το ακούσουμε. 9 στόματι και μία καρδία. Αυτή είναι η ένωση. Όταν όλοι μας με ένα στόμα και μία καρδία δοξάζομαι το μεγαλοπρεπές όνομα του Κυρίου. Και εδώ σημαίνει 9 στόματι και μία καρδία. Δοξάζει και ανημήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Με ένα στόμα. Αυτή είναι η ένωση. Όλοι οι άνθρωποι σαν μία ψυχή. Σαν ένα στόμα, σαν μία καρδιά. Όλοι να είμαστε παιδιά του Θεού. Ανεξαιρέτως, να μην λείψει κανένας από τον Παράδεισο. Είναι τεράστια αυτή η ευλογία. Δηλαδή, εδώ φανερώνεται όλο το μεγαλείο της αγάπης της Εκκλησίας, του Θεού. Το απέραντο, το απεριόριστο μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Ότι ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν. Όλοι οι ανθρώποι να γίνουν ένα με το Θεό. Να γίνουν όλοι βασιλεύοντες μετά το βασιλέως και κυριεύοντες μετά το κυριεύοντος του Κυρίου. Γεια. Yeah. Ακριβώς. Η γλυκιά μας η Ορθοδοξία. Να ενωθούν όλοι κάτω από την Ορθοδοξία, την αγνή, την καθαρή, την αμετάβλητη, την αδιάβλητη Ορθοδοξία. Όχι αυτοί που μας παρουσιάζουν τώρα, την ψευτοορθοδοξία τους. Καταλάβατε, ο Χριστός μας έδωσε μία πίστη. Ένα είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός δεν είναι κομμένος στα μέτρα
των Λατίνων και των Προτεσταντών και των Μουσουλμάνων και λοιπά. Ένας είναι ο Χριστός. Μία είναι η Εκκλησία Του, ένα είναι το σώμα Του. Και όποιος θέλει, ας ανήκει σε αυτήν την Εκκλησία. Ας ενωθεί με αυτή την Εκκλησία. Αυτό λέμε εδώ πέρα. Όλοι οι άνθρωποι, αυτό που σας είπα και πριν, πάντα στους ανθρώπους θέλουν σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην επίγνωση του αληθινού Θεού, γίνεται ένα με το Θεό. Ενώνεται με το Θεό. Αυτό είναι. Τις καταλάβαμε λοιπόν αυτές τις τρεις ερωτήσεις και έχει περάσει ήδη και η ώρα και θα με συγχωρέσετε. Έχετε καμία ερώτηση? Αυτές οι τρεις αιτήσεις είναι πανέμορφες, απίστευτες. Έχουν τόσο βάθος μέσα τους, να πάτε στα σπίτια σας, να μπείτε στο YouTube και να ξανακούσετε πάλι την ομιλία αυτή, για να την καταλάβουμε και να την κάνουμε δική μας, να μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία μας και να σκυρτάει η καρδιά μας να ενωθούμε με το Θεό. Να ακούμε αυτές, να μην λέμε, αχ, 9 η ώρα θα πάω, στις 10 η ώρα θα πάω στην Εκκλησία. Τα χάσαμε όλα αυτά. Τα χάσαμε όλα αυτά. Χάσαμε όλη αυτή την ομορφιά. Και μετά φεύγουμε από την Εκκλησία και είμαστε κακομύριδες όπως μπήκαμε. Γιατί δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν νιώσαμε τίποτα γιατί. Γιατί δεν θέλαμε να νιώσουμε τίποτα. Ήρθαμε για το καλό της εβδομάδας να έχουμε την ευλογία του Θεού να περάσει καλά η εβδομάδα μας. Και την Κυριακή πάλι ξαναπάμε στην Εκκλησία να ανάψουμε το κερί μας, να πάρουμε το αντιδωρό μας, αφήσουμε το χέρι του ιερέως, να μας έχει καλά ο Θεός. Τι καλός ο Θεούλης. Έγινε έτσι όμως. Έγινε έτσι. Μέσα στην Εκκλησία. Παντού. Okay. Okay. Η κυρία Αντωνία έχει μια πολύ ωραία ερώτηση. Λέει, έρχονται συνεχώς λογισμοί και πολλές φορές αυτοί οι λογισμοί είναι και άσχημοι, κακοί λογισμοί, δηλαδή απερπείς λογισμοί που δεν τους θέλει η καρδιά μας. Δεν συμβιβάζονται, δεν συμβαδίζουν με την ορθοδοξία μας, με την ορθόδοξη πίστη μας. Και είπα πριν ότι πρέπει να τους καταπιούμε. Να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγωνίζεται, δεν μπορεί και να κερδίσει. Είμαι αθλητής. Άμα δεν κάνω προπόνηση, πώς θα πάω να παίξω τον αγώνα? Θέλω να τρέξω το μαραθώνιο. Άμα δεν κάνω χρόνια προπόνηση, πώς θα μπορέσω να τρέξω το μαραθώνιο και να τερματίσω το μαραθώνιο και ας μην κερδίσω, τουλάχιστον να τερματίσω την διαδρομή. Καταλάβατε, θέλει αγώνα. Ο αγώνας αυτός, η προπόνηση αν θέλετε, η πρακτική αυτή της προσευχής, της συγκεντρώσεως του νοός μας όταν προσευχόμαστε, η προσπάθεια τουλάχιστον. Και ας έρχονται οι λογισμοί. Και ας χτυπήσει το τηλέφωνο. Και ας χτυπήσει το κουδούνι. Και ας φωνάζει ο νοικοκύρης μας από πάνω ή από κάτω, ξέρω εγώ, και χτυπάνε τα παιδιά του. Και... δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι λογισμοί που έρχονται είναι για μας ευλογία. Γιατί? Γιατί πρέπει έναν να τους υπερνικήσουμε, να τους υπερπηδήσουμε, να τους ξεπεράσουμε. Μόνο έτσι μεγαλώνουμε πνευματικά. Άμα δεν αγωνιστούμε, δεν υπάρχει πνευματική προκοπή. Αν δεν υπάρχουν πειρασμοί, δεν υπάρχει πνευματική προκοπή. Ξέρετε, ήταν κάτι πατέρες στην έρημο της Αιγύπτου. Είναι όμως το γεροντικό. Κάτι πατέρες μέσα στην έρημο της Αιγύπτου και ζούσαν σε μια σπηλιά. Ένα μικρό κοινόβιο. Και όπως ζούσαν εκεί πέρα, μια μέρα βγήκαν έξω στην έρημο, έξω από τη σπηλιά τους και άρχισαν και φώναζαν δυνατά. «Κύριε, δεν μας αγαπάς, μας ξέχασες, δεν μας θέλεις πλέον». Και ακούστηκε και μια φωνή και λέει, «Γιατί το λέτε αυτό? Μα δεν μας έχεις δώσει, λέει, πειρασμό για ένα μήνα». Για ένα μήνα δεν είχαν πειρασμό και σου λέει, «Πάει ο Θεός,
Μας εγκατέλειψε, δεν μας αγαπάει ο Θεός πια. Μας εγκατέλειψε, μας άφησε, μας ξέχασε. Αλίμονό μας. Θα χάσουμε την ψυχή μας. Χωρίς λίγο πειρασμό. Όλα είναι καλά, χρειάζονται. Όλοι μας χρειαζόμαστε να έχουμε, πειρασμούς. Γιατί αυτοί οι πειρασμοί είναι που εντείνουν την προσοχή μας, την προσευχή μας, τον αγώνα μας, μας φέρνουν πιο κοντά στον Χριστό, ζητάμε την εξομολόγηση, τη συμβουλή από τον πνευματικό μας, τρέχουμε στην Θεία Κοινωνία να μπει ο Χριστός μέσα μας, να πάρουμε λίγη περισσότερη δύναμη. Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε. Ναι, Λαμπρό. Ναι, βέβαια. Ο Λάμπρος λέει ότι ο Γέροντας, πολλές φορές ο Γέροντας ο Παύλος μας είχε προειδοποιήσει ότι στη ζωή μας πρέπει να περνάμε πειρασμούς και να έχουμε πολλούς πειρασμούς. Και πολλές φορές, βέβαια, ειδικά όταν είμαστε νέοι άνθρωποι, αυτό έλεγα μέσα στο ιερό με τα νέα τα παιδιά. Τα νέα τα παιδιά δεν μπορούν πολλές φορές να καταλάβουν 100% το τι γίνεται μέσα στο ιερό. Είναι άλλος κόσμος μέσα στο ιερό. Άλλος κόσμος εδώ, άλλος κόσμος μέσα στο ιερό. Και όμως έχουν την ευκαιρία τα παιδιά αυτά να ζήσουν τις εμπειρίες αυτές μέσα στο ιερό. Και πρέπει να τις ζήσουν και γι' αυτό πρέπει και τους πειρασμούς που έχουμε, τους το είπα. Έρχεται και σας πειράζει ο Σατανάς, ο διάβολος, για να μην συγκεντρωθείτε εσείς, να μην συγκεντρώσετε την προσοχή σας στα τεκτενόμενα της Θείας Λειτουργίας και να προσέχετε το κήρυγμα, τον ιερέα που θα κάνει τη μετανιά του μπροστά, θα σκύψει κλπ. Κλπ. Να προσευχηθεί και ούτω καθεξής και να κάνουν και αυτά το ίδιο. Αλλά πολλές φορές συζητάνε μαζί τους και τους λέω ησυχάστε. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι πειρασμοί είναι αναγκαίοι. Συγγνώμη, είναι αναγκαίοι για εμάς. Πρέπει να έχουμε πειρασμούς. Γιατί αλλιώς θα επαναπαυτούμε και θα πούμε σαν τους Προτεστάντες, πιστεύω στον Χριστό, πάω στον Παράδεισο. Τελείωσε. Και ας κάνω ό,τι να είναι. Και ας μην αγαπάω και ας κλέβω και τούτο και το άλλο. Αφού δεν χρειάζεται ούτε να εξομολογηθώ ούτε τίποτα, εντάξει, πάω στον Παράδεισο. Πιστεύεις στον Χριστό, λέει η Διαγραφή. Θα πάω στον Παράδεισο. Το έχουν πάρει αυτοί, το έχουν κόψει και το έχουν ράψει στα μέτρα τους. Δεν κοιτάνε τα υπόλοιπα, ότι υπάρχει και κόλαση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην τους πειράζουν τους ανθρώπους, οι άνθρωποι να είναι καλά. Πολλοί από αυτούς γίνονται παράδειγμα πίστεως σε εμάς, να το ξέρετε. Εάν οι Προτεστάντες, αυτοί οι οποίοι έχουν δυνατή πίστη μέσα τους, εάν αυτοί γινόταν Ορθόδοξοι, εμείς θα πρέπει να πάμε να κρυφτούμε. Να πάμε να κρυφτούμε με τα χάλια που έχουμε πνευματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά έχουμε όμως το προτέρημα ότι είμαστε βαπτισμένοι Ορθόδοξοι, έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και όλων των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, να γινόμαστε ένα, να ενωνόμαστε με τον Χριστό όταν μπαίνει ο Χριστός μέσα μας. Και αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, να τα απεμπολίσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε, θα κοινωνήσω εγώ 3-4 φορές το χρόνο, το Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας, ξέρω εγώ, του Σταυρού και να είναι καλά ο Θεός. Τι καλός είναι ο Θεούλης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μέσα από το χώρο της Εκκλησίας, μέσα στη γειτονιά μας, άλλους ανθρώπους που θα είναι πιο δεκτικοί για μας. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι η προσευχή μας. Εάν εμείς προσευχηθούμε για αυτή την ψυχή που δεν μας δέχεται, να προσευχηθούμε. Να τους κάνουμε κομποσκενάκι της ψυχής αυτής, να μαλακώσει η ψυχή αυτή, να γίνει δεκτική, να νιώσει εκτιρμούς, να νιώσει ευσπλαχνία η ψυχή αυτή, να νιώσει την αγάπη του Θεού. Τότε. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, το κυριότερο απ' όλα, η σωτηρία της ψυχής μας, ξέρετε από πού ξεκινάει. Από εμάς τους ίδιους. Εάν εμείς δεν φροντίσουμε να σώσουμε την ψυχή μας, εάν εμείς δεν φροντίσουμε να διορθώσουμε την ψυχή μας, πώς θα διορθώσουμε τους άλλους?
αφού δεν μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας τον ίδιο, τα ελαττώματά μας, το κουτσομπολιό μας, την κατάκρισή μας, την κακία μας, τη στενοχώρια μας, το θυμό μας, αφού δεν μπορούμε εμείς αυτά τα απλά τα πράγματα να διορθώσουμε στον εαυτό μας, πώς θα διορθώσουμε τους άλλους? Δεν είναι εύκολο. Κομποσκινάκι. Και ο Θεός να τους ελεήσει. Και κάποια στιγμή έρχεται το έλεος του Θεού. Όσο πιο πολύ προσευχόμαστε, τόσο πιο σύντομα θα έρθει. Άλλη ερώτηση έχετε? Εύχομαι λοιπόν μέσα μας να αποκτήσουμε και την πρώτη ειρήνη, την ατομική, και την θεϊκή ειρήνη, αλλά και να προσευχόμαστε και την εγκόσμια, την παγκόσμια ειρήνη, μόνο και μόνο για να μπορούμε να προσερχόμαστε ελεύθερα, να λατρεύουμε τον Χριστό μας, να συμμετάσχουμε των αχράντων μυστηρίων Του, όλων των μυστηρίων της Εκκλησίας, του Αγίου Ευχελαίου, της Εξομολογήσεως κλπ. Κλπ. Και με τη χάρη του Χριστού να βρεθούμε όλοι μαζί, σύσσωμοι, στον Παράδεισο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι σε όλους. Και χάρη της Παναγιάς μας, ξέρετε, αν γνωρίζαμε εμείς οι Ορθόδοξοι τι τεράστια αγάπη, αλλά και τι τεράστια πρόσβαση έχει η Παναγία στο Χριστό μας. Αν το καταλαβαίναμε αυτό, από το πέμπτο βράδυ θα προσκυνάγαμε και θα κάναμε μετάνοια στην Παναγία μας. Να μας ελεεί και να μας δυναμώνει. Καλά Χριστούγεννα!